Τώρα δεν θα κάνουμε ψυχολογικές ερμηνείες, αλλά είδαμε έναν υπουργό πανικόβλητο που προσπαθεί να καλύψει την γενική λαϊκή κατακραυγή με φωνές και με διαστρέβλωση και με ψέματα, και μάλιστα ψέματα που δεν δικαιολογούνται για υπουργό. Και θα καταλάβετε τι εννοώ. Παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει κανένας, λέει, επιλέξει που να απεργεί. Θα του συστήσουμε να πάει μια βόλτα στον Πειραιά. 100% είναι αυταργάτες. 100% η Κόσκο. Νέκρωσε όλο το λιμάνι. Δεν κουνιέται τίποτα. Να πάει σε βιομηχανίες τροφίμων. Αλλά ξέρετε, ο κύριος Γεωργιάδης ως εκπρόσωπος, δεν είναι θέμα προσωπικό, ως εκπρόσωπος της τάξης που αντιπροσωπεύει, δεν πάει εκεί για να τα ελέγξει. Εκεί αυτός πάει με τους ιδιοκτήτες. Και είναι φανερό αυτό. Και έχει γίνει και μάλιστα και προεκλογικά έγινε ολοκληρό σχόλιο, όπως και άλλοι. Δηλαδή, έρχεται και μας λέει ότι έχει ένα φιλεργατικό νομοσχέδιο. Εγώ αντιστρέφω το ερώτημα. Γιατί δεν είμαστε κι εμείς άσχετοι? Ας μας πει ένα σωματείο που βγήκε και πεζίτο. Ένα! Ένα σωματείο που βγήκε εκτός από την πουλημένη ΓΕΣΕ. Και κύριε Μάντζιο, με συγχωρείτε, η Πάσκε και η Δάκη αποφάσισαν να μην γίνει απεργία. Και μη μας παίζετε τώρα, μία είμαστε το κόμμα και μία δεν είμαστε η Πάσκε. Ας μας πει λοιπόν και ο κύριος Πανάκης που είναι εδώ και που πιθανά έχει στοιχεία, ένα σωματείο που βγήκε και είπε ζήτω αυτό το νομοσχέδιο Καρμανιόλα. Τι έκτρωμα. Μιλάμε για μεσαίωνα, ούτε μεσαίωνα, δουλοκτησία μιλάμε. Και όσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τα ακούσετε μετά. Δεν καταργείται, λέει, το πενθήμερο και το οχτάωρο. Μα καλά σοβαρολογείτε. Πού ζείτε? Σε άλλο πλανήτη? Ήδη έχει καταργηθεί. Μπροστά στους εκβιασμούς, απέναντι στους εργαζόμενους. Οι οποίοι αδυνατούν κυριολεκτικά να τα βγάλουν πέρα. Μα και δικές σας αυτές. Μελέτες λένε ότι στις 15 του μηνός τελειώνει ο μισθός. Και εσείς τι κάνετε? Τώρα δίνετε το ελεύθερο να δουλεύουν 13 ώρες. His Master Voice Capital. Υπήρχε μια εταιρεία. Οι πιο νέοι δεν τη ξέρουν. Που σημαίνει η φωνή του αφεντικού σου. Ό,τι ζητούσε η εργοδοσία και ο ΣΕΒ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα φέρνετε όλα πακέτο, συνεχίζοντας τη δουλειά των προηγούμενων. Και όταν είπα ότι λέει ψέματα, δεν μου λέτε για το δημόσιο που λέει δεν έχει καμιά αρμοδιότητα. Είστε σίγουροι? Έτσι είναι? Για τους μόνιμους μόνο. Για αυτούς που έχουν και είναι χιλιάδες σχέσεις εργασίας άλλου είδους, τι λέει ο νόμος? Ισχύει το εργατικό δίκαιο. Δηλαδή είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας. Αν δεν το ξέρετε, ή πηγαίνετε φροντιστήριο σαν υπουργοί, ή τουλάχιστον σταματήστε να μας κοροϊδεύετε. Μάλιστα. Δεν θα σχολιάσω τα υπόλοιπα. Εμπάθεια και μίσος στο συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν είναι εδώ να τα ακούσει. Αλλά ό,τι πέτυχαν οι εργαζόμενοι στην ιστορία τους, την πέτυχαν με αιματηρούς αγώνες. Που πολλές φορές ήταν μειοψηφιών, αλλά αγκάλιαζαν όλους τους υπόλοιπους. Γιατί εσείς που ζείτε στα σαλόνια, δεν ξέρετε τι τραβάει ο εργαζόμενος και πώς θα τον σύρει να υπογράψει και 13 ώρες δουλειά. Πρώτον, γιατί δεν βγαίνει πέρα, μη μου πείτε. Ακούτε τι θράσος είναι αυτό? Πού ζείτε? Να λέτε ότι οι εργαζόμενοι περνάνε καλά και εμείς ενδιαφερόμαστε και περνάνε καλύτερα ακόμα. Πλάκα μας κάνετε? Σε ποιον μιλάτε? Πιέτε μια περιοδία πάντως στους εργαζόμενους. Μπορεί να σας υποδεχτούν, αλλά με το που θα βγείτε θα τρώτε μούτζα και βρυσίδι. Γιατί ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να ανεχτεί. Να ανεχτεί αυτό που είπα πριν, το 1921, να κατοχυρώνεται το 8ωρο, το 2021 με νόμο Χατζηδάκη το 10ωρο και το 23 το 13ωρο. Ψέματα, μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Ένα σημείο θα διαβάσω. Οδηγία 2003 το 88. Λοιπόν, ερμηνευτική ανακοίνωση 2017. Κύριοι,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λέει, ο συνεχόμενος χρόνος εργασίας, ακούστε, κατάκτηση μεγάλη ευρωπαϊκή, δεν τρέπεστε λίγο, περιορίζεται σε 13 ώρες. Ξαναδιαβάζω, ο συνεχόμενος χρόνος εργασίας περιορίζεται σε 13 ώρες και πρέπει να ακολουθείται από τουλάχιστον 11 συναπτές ώρες ανάπαυσης. Πολύ ωραία, Ζήτω η Ευρωπαϊκή Ένωση που ορκίζεστε 11 ώρες ανάπαυση. Τι να κάνει, να πάει και παρακάτω για να δείτε τα εκτρώματα κυριολεκτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετείτε, υποστηρίζετε και εφαρμόζετε στην πολιτική σας. 12 μέρες συνεχόμενη εργασία. Εξαιρείτε το χρόνο, το διάλειμμα από το χρόνο εργασίας, το οποίο δίνεται όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις 6 ώρες. Όμως, λέει η ανακοίνωση, τα διαλύματα δεν πρέπει να υπολογίζονται ως χρόνος εργασίας, καθώς αποτελούν περιόδους ανάπαυσης. Δούλοι. Δούλοι, κυριολεκτικά. Τώρα θα πω και κάτι ακόμα. Το κατούριμα επιτρέπεται. Γιατί οι Ιάπωνες μοιράζαν πάμπερς στις πολίτριες. Και έχει γραφτεί παντού για να μην πηγαίνουν στην τουαλέτα και χάνουν χρόνο. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι άλλο, η αναγκαστική μετακίνηση εργαζόμενου σπίτι-δουλειά και δουλειά-σπίτι, που μπορεί να είναι ακόμα και ώρες κάθε μέρα, συμπεριλαμβάνεται στην περίοδο ανάπαυσης. Γιατί στο Θεό σας, εσείς που πιστεύετε τουλάχιστον στους θεούς, γιατί οι εργαζόμενοι σε σταθερό τόπο εργασίας έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν την απόσταση μεταξύ της κατοικίας και του χρόνου εργασίας τους και μπορούν να χρησιμοποιούν και να... Εδώ είναι τώρα η τραγωδία. Κύριε και να οργανώνουν αυτοβούλους... Παράκληση, ολοκληρώστε με τέλειωσα, αυτό. Το χρόνο τους προς και από τον λόγο χώρο εργασίας, ώστε να ασχολούνται με τα ενδιαφέροντά τους. Παρακολουθάνε θέατρο, να πηγαίνουν σινεμά, να πηγαίνουν σε ένα αθλητικό γεγονός, κατά τη διάρκεια του πηγενέλα, που μπορεί να είναι και 3 ώρες. Ξεφτύλα, δεν τρέπεστε. Αυτά ψηφίσατε όλοι. Ναι, ο χρόνος σε πειράζει αυτά που λέω. Ο χρόνος σε πειράζει αυτά που λέω. Ο κύριος Γιώργιακας είναι γιατί ο πρώτος ομιλητής. Εδώ μέσα. Έχει ιδιαίτερο λόγο, είναι υποκριτές. Ο πρώτος ομιλητής. 13 ώρες δουλειά. Κύριε Γιώργιακα, παρακαλώ. Ολοκληρώνει ο κύριος Παφίλης, παρακαλώ. Πήγαινε κύριε να τα πει στα εργοστάσια αυτά. Κύριε Παφίλη, παρακαλώ τη φράση. Επομένως λοιπόν, τελειώνω. Εγώ ήθελα να τα διαβάσω αυτά. Ήθελα να τα διαβάσω. Δεν πειράζει. Κύριε Γιώργιακα, παρακαλώ. Δεν πειράζει, ακούστε και την αλήθεια. Όσο για τις αυτές του Γεωργιάδη στο Κουκουέ, για το προλεταριάτο και το ένα και το άλλο, θα σας πω ένα. Καλομελέτα και έρχεται.